Πόσο δύσκολο είναι να κλείνεις την πόρτα πίσω σου, να αδειάζεις ένα σπίτι και να φεύγεις, κυρία Αγγέλα? Πολύ. Τη θυμάστε εκείνη την ημέρα, είμαι βέβαιος. Εδώ μέσα έχουμε ζήσει τα πάντα. Τις αγωνίες μας, τις στεναχώριες μας. Μεγαλώσαμε τα παιδιά μας, τα αγαπήσαμε, θέλαμε να τους προσφέρουμε ό,τι προσφέρει τελικά κάθε γονιός στο παιδί του. Αυτοψία στους πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις. Αυτοψία στις ιστορίες ανθρώπων που δανείστηκαν να φτιάξουν ένα σπίτι για να στεγάσουν τα όνειρά τους και ζουν τώρα τον εφιάλτη. Τώρα αποκούνται όλη αυτή την ιστορία και τις πιθανότητες να ανοίξουν οι πληστηριασμοί, να σταματήσει η προστασία της πρώτης κατοικίας. Πού συζητείτε το θέμα? Εσείς που έχετε βιώσει τι σημαίνει έξωση, πληστηριασμός, κατάσχεση, έτσι. Τι νιώθετε, τι αισθάνεστε όταν ακούτε όλη αυτή τη συζήτηση και στην τηλεόραση? Αισθάνομαι πρώτα απ' όλα οργή, αδικία. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καν δικαιοσύνη στον τόπο αυτό που ζούμε. Και σκέφτομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι μια κατάσταση την οποία εγώ την έχω βιώσει με το χειρότερο τρόπο. Ένα σπίτι και ένας πληστηριασμός έγινε αιτία να χαθεί ένας άνθρωπος. Όταν νιώσανε ότι βρέθηκα σε στιγμή αδυναμίας, πέσανε όλοι να μου φάνε τις σάρκες από πάνω μου. Ο πατέρας μου μου λέει ένα πράγμα όταν ήμουν μικρός. Μου λέει, παιδί μου, η ζωή είναι σαν τη ζούγκλα. Τότε δεν μπορούσα να το καταλάβω. Τώρα το καταλαβαίνω γιατί. Με το που θα ανοίξεις μια πληγή και θα χυθεί λίγο αίμα και το μυρίσουνε, όλοι πέφτουνε να σε κατασπαράξουνε. Αυτό έγινε. Καταρχάς εύχομαι να μην τύχει σε κανέναν άλλο άνθρωπο αυτό. Δηλαδή είναι για μένα τουλάχιστον ό,τι χειρότερο έχω βιώσει μετά το θάνατο της μητέρας μου. Κάθε Τετάρτη στα πρωτοδικεία της χώρας δεκάδες σπίτια αλλάζουν χέρια. 350 κατοικίες και οικόπεδα βγαίνουν στο σφυρί. Όπως το σπίτι της Κατερίνας. Η οικογένειά της το έχασε για ένα χρέος μόλις 700 ευρώ, όπως λέει στην κάμερα της εκπομπής και τον Αντώνη Στρόιτερ. Πώς φτάσαμε εδώ, τι συνέβη? Μια πιστωτική κάρτα. Σπίτι χάθηκε από πιστωτική κάρτα. Σπίτι χάθηκε από πιστωτική κάρτα, το οποίο δεν ήταν και ποτέ υποθηκευμένο. Δεν ήταν ούτε στεγαστικό δάνειο, ούτε κάτι τέτοιο, μια πιστωτική κάρτα. Πόσο μπορεί να χρεώσει κανείς μια πιστωτική κάρτα για να χάσει το σπίτι του? Για τι ποσό μιλάμε? Για το τι ποσό το χάσαμε, για 700 ευρώ. Για 700 ευρώ. Mm-hmm. Ένα σπίτι πόσα τετραγωνικά? 78. Το οποίο σε τι ποσό βγήκε στον πληστηριασμό? 16.000 ευρώ. Τον ίδιο εφιάλτη έζησε και ο γνωστός ηθοποιός Γιάννης Βόγλης, ο οποίος εξιστορεί μπροστά στο σπίτι το οποίο έχασε πως η κατοικία του βγήκε στο σφυρί. Μιλά επίσης ανοιχτά για τα λεγόμενα κοράκια των πληστηριασμών. Άζησα, λέει. Από αυτούς, εγώ οι επιταγές που λέω, οι ακάλυπτες, από εκεί ήταν, από αυτά τα κοράκια. Α, ερχόντουσαν και. Βέβαια, βέβαια. Και αυτά πάντα υπάρχουν. Παίρνουν πληροφορίες μέσα από τις τράπεζες. Ποια είναι για να βγουν στον πληστηριασμό και έρχονται. Ξαφνικά εμφανίζονται. Αν δεν τους ξέρατε. Όχι, βεβαίως. Γεια σου, είμαι ο Τάδε και θα ήθελα να σε δανείσω επειδή είσαι καλός άνθρωπος. Ναι. Και... είναι σύστημα. Τρελή τόκη, φαντάζομαι. Φυσικά. Βεβαίως τρελή τόκη. Είχατε φτάσει στο σημείο αυτοί οι άνθρωποι να σας απειλούν από ένα σημείο και μετά, γιατί έχουν συμβεί και αυτά? Βεβαίως. Σας απειλήσαν? Βεβαίως. Μέχρι πού είχαν φτάσει? Βέβαια, είχα φτάσει μέχρι, όχι για ξύλο βέβαια. Βέβαια ένας μου είχε πει, ξέρεις, σπάμε και χέρια και πόδια. Α, ναι. Ναι, βέβαια. Σπάμε και χέρια και πόδια. Ναι. Και τι είπα, θέλεις έλα. Στην εκπομπή και τον Αντώνη Στρόιτερ μιλά μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν τον ενοχλεί, θα τον ακούσετε να λέει, να τον αποκαλούν κοράκι και δεν λυπάται κανένα. Αυτή η λέξη κοράκι σας ενοχλεί? Δηλαδή είναι μια λέξη οποία θα την έχετε ακούσει, σας πειράζει? Μπα, για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Όχι, τίποτα. Το κοράκι το λένε με την έννοια ότι εσείς, ας πούμε, εκμεταλλεύεστε την ανάγκη και τον πόνο κάποιου άλλου. Το γεγονός ότι χάνει το σπίτι του. Αυτός που χάνει το σπίτι του, για μένα το χάνει δικαίως.
δεν το χάνει αδικός. Όποιος και να είναι. Ελάχιστες περιπτώσεις. Ούτε 1% που να μην έχει, να έχει δίκιο και να έχει άδικο αυτός που του έδωσε τα λεφτά. Τον κύριο που πήρε τα λεφτά ήταν καλά. Όταν πήρε το ερωτοδάνειο, όταν πήρε το για διακοπές, όταν πήρε για το ένα για τ' άλλο και το δίνανε οι τράπεζες τα λεφτά, δεν έπρεπε να τα δώσει πίσω. Γιατί δεν πήγα να πάρω εγώ ποτέ δάνειο. Βγαίνει το σπίτι ενός συγγενής σας στον πληστηριασμό, ενός φίλου σας. Ναι. Θα είχατε θέμα να το χτυπήσετε, πρόβλημα? Όχι, αν μου έκανε. Και αν ερχόταν αυτός μετά και σας έλεγε, κύριε Νίκο, το δικό μου το σπίτι. Θα το παίρνει κάποιος άλλος, θα το λέγατε. Θα το παίρνει κάποιος άλλος. Αυτά και πολλά ακόμη το βράδυ. Επιστρέφουμε στις πολιτικές εξελίξεις.